Το τουρκικό ερευνητικό πλοίο Roots Race επέστρεψε στην Ανατολική Μεσόγειο, κινείται σε περιοχή που εντάσσεται στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και πλησιάζει επικίνδυνα το Καστελόριζο. Φαίνεται πως η τουρκική κυβέρνηση αξιοποιεί τις ισχυρές οικονομικές, πολιτικές και στρατιωτικές σχέσεις με τη Γερμανία, άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θέτει πρόσθετα ζητήματα που αφορούν τις γκρίζες ζώνες, ενώ εξυφαίνεται και το σενάριο της μερικής αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Παράλληλα, με απόφαση των τουρκικών και τουρκοκυπριακών αρχών, άνοιξε το παραλιακό μέτωπο των Βαρουσίων στην κατεχόμενη Αμόχωστο και τον Μπαρμπαρός καταπατά διαρκώς την Κυπριακή ΑΟΖ. Με δύο λόγια, οι εξελίξεις περικλείουν μεγάλους κινδύνους και η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί έχει τεινάξει στον αέρα τους ανυπόστατους ισχυρισμούς περί αναδίπλωσης και υποχώρησης του Ερντογάν. Τα σημειώνουμε αυτά γιατί πριν λίγες μόλις μέρες πανηγυρίζατε όλοι σας για την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ του Πομπέο στην Ελλάδα και μέχρι Σαϊδίας χαιρετήσατε την επιθεώρηση που έκανε στη Θεσσαλονίκη και στην Αμερικάνικη βάση της Σούδας, την προώθηση και των επιχειρηματικών και των πολιτικοστρατιωτικών κυρίως συμφερόντων τους στην περιοχή. Δεν είχατε λόγια για να εκφράσετε τη χαρά σας για την επίσκεψη και του άλλου γερακιού, του ΝΑΤΟ, του Στόλτεμπεργκ, και την ενεργοποίηση του νατοϊκού μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων, με το πρόσχημα λέγατε ότι αυτό θα έβαζε φρένο στην τουρκική επιθετικότητα. Ποντάρατε στη Γερμανία, στη Γαλλία και δώσατε τα ρέστα σας για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιχειρώντας να ωρεοποιήσετε τις απαράδεκτες αποφάσεις που πήρε για την Τουρκία, κάνοντας γαργάρα τα περί κυρώσεων, οι οποίες άλλωστε έτσι κι αλλιώς δεν μπορούν να ακυρώσουν τις ισχυρές στρατιωτικές οικονομικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, και ενώ τα παζάρια και για το προσφυγικό βρίσκονται σε εξέλιξη. Υπηρετείτε μονοπωλιακούς ομίλους που έχουν στα χέρια τους τα κλειδιά της οικονομίας στην Ελλάδα και έχουν επιλέξει αυτές τις ευρωατλαντικές συμμαχίες για τα δικά τους συμφέροντα και προσπαθείτε συστηματικά να εξαπατήσετε το λαό μας, καλλιεργώντας ψεύτικες προσδοκίες, καλλιεργώντας εφησυχασμό. Αλλά οι εξελίξεις σας διαψεύδουν καθημερινά. Κρύβεται ότι οι σύμμαχοί σας έχουν εγκληματικές ευθύνες για τους πολέμους στο Ιράκ, στη Συρία, τη Λιβύη, που έχουν βάλει και την ουρά τους όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθούν τους δικούς τους επικίνδυνους σχεδιασμούς στην περιοχή, σε ανταγωνισμό βέβαια με τη Ρωσία και την Κίνα, για τις ενεργειακές πηγές, για τους αγωγούς. Καλύπτουν και ενθαρρύνουν την τουρκική προκλητικότητα, επιδιώκοντας και έτσι να αποσπάσουν την Τουρκία από την επιρροή της Ρωσίας και να δυναμώσουν βέβαια την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Στόχος τους είναι η προώθηση αμερικάνικων και ευρωπαϊκών συμφερόντων στην περιοχή, η παραπέρα ανάπτυξη της δραστηριότητας των ενεργειακών κολοσσών. Όλα αυτά βρίσκονται πίσω από την επιμονή τους και στον ελληνοτουρκικό διάλογο για τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου, της Ανατολικής Μεσογείου. Και εσείς, τόσο η κυβέρνηση όσο και η αξιωματική αντιπολίτευση, με ουρά τους άλλα κόμματα εδώ μέσα, εμπλέκετε τη χώρα στους επικίνδυνους σχεδιασμούς με βαριές συνέπειες στα κυριαρχικά δικαιώματα. Ό,τι και αν ισχυριστείτε, τα γεγονότα αποδεικνύουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο δεν αποτελούν ασπίδα για κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά αντίθετα εμπλέκουν ακόμα περισσότερο τη χώρα στους μεγάλους ανταγωνισμούς, στις επικίνδυνες διευθετήσεις που προωθούνται στο Αιγαίο και σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, υπό ευρωατλαντική εποπτεία και με τη συμμετοχή των αστικών τάξεων Ελλάδας και Τουρκίας. Τι να πει κανείς και για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ συμπλέει στρατηγικά με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και εννοούμε για τις αμερικανικές βάσεις, τη μετατροπή της χώρας σε ορμητήριο του ΝΑΤΟ, συνθυματολογεί
μιλώντας για κόκκινες γραμμές και επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια νότια και ανατολικά της Κρήτης. Εμείς ξεκαθαρίζουμε ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια είναι δικαίωμα που απορρέει από τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας και ισχύει για κάθε χώρα. Όμως προσέξτε, την ίδια στιγμή τονίζουμε ότι στα χέρια αυτών που έχουν την πραγματική εξουσία σήμερα δεν μπορεί αυτό να υπηρετήσει τα λαϊκά συμφέροντα, ούτε μπορεί να λειτουργήσει ως πανάκια και να δώσει απάντηση στην τουρκική επιθετικότητα. Αντίθετα, μπορεί και να περιπλέξει παραπέρα την κατάσταση, να οξύνει τους ανταγωνισμούς σε βάρος όλων των λαών της περιοχής. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καλεί τον λαό να μην επιδείξει καμιά εμπιστοσύνη στην πολιτική της κυβέρνησης, καμιά αστικής κυβέρνησης, κανενός κόμματος που υπηρετεί συμφέροντα και σχεδιασμούς ιμπεριαλιστικών συμμαχιών. Εκφράζουμε την πεποίθηση ότι ο λαός μπορεί να γίνει πρωταγωνιστής για τη διασφάλιση των δικών του συμφερόντων, να δυναμώσει την πάλη του για απεμπλοκή από αυτούς τους σχεδιασμούς, τους επικίνδυνους, να οδηγήσουμε με την πάλη μας τη χώρα σε αποδέσμευση από αυτές τις συμμαχίες.